Όταν αντικρίζουμε εμπόδια, έχουμε αρχικά την τάση να τα αποφεύγουμε. Στην πραγματικότητα, μερικές φορές είμαστε υποχρεωμένοι να τα αντιμετωπίσουμε και τότε μπαίνει ένα πλαίσιο της στρατηγικής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Άρα όσοι αποφεύγουν τα εμπόδια, ουσιαστικά δεν τα ενσωματώνουν στην πορεία τους και στο τέλος αυτά τα εμπόδια θα παραμείνουν κάτι το οποίο θα είναι ενοχλητικό. Αν όμως τα αντιμετωπίσουμε στρατηγικά, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτά τα εμπόδια είναι ενδείξεις για να λειτουργήσουμε σε ένα πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να κάνουμε υπερβάσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι τα εμπόδια είναι καλά, γιατί μας επιτρέπουν να τα ξεπεράσουμε, να κάνουμε τις ανάλογες υπερβάσεις για να το πετύχουμε, και τελικά να τα ενσωματώσουμε μέσα στην διαδρομή μας για να πετύχουμε έναν στόχο και με αυτά τα εμπόδια. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο στόχος είναι αξιόλογος όταν υπάρχουν αυτά τα εμπόδια. Αν είναι ένα στόχος χωρίς κανένα εμπόδιο σημαίνει ότι δεν είναι υπερβατικό το πλαίσιο και απλώς λειτουργούμε ομαλά. Όμως αυτό δεν μας επιτρέπει να εξελιχθούμε πραγματικά. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι την εξέλιξη του ανθρώπου, την ανάπτυξη της σκέψης του. Για να γίνει αυτό πρέπει να ξεπερνάμε εμπόδια. Το βλέπετε πολύ απλά όταν μαθαίνετε γρήγορα κάτι, το ξεχνάτε πολύ γρήγορα. Όταν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες ενσωματώνετε στη σκέψη σας με αυτές τις δυσκολίες και μετά θυμάστε ότι τις ξεπεράσατε για να πετύχετε αυτόν τον στόχο. Θα μπορούσαμε να πούμε με αυτόν τον τρόπο ότι τα εμπόδια μοιάζουν με τα μετέωρα. Επιλέγουμε κάτι το οποίο είναι δύσκολο για να παραμείνει. Και τελικά πετυχαίνουμε ένα στόχο που είναι αδιανόητος. Αν το δούμε με αυτόν τον τρόπο, τότε θα καταλάβουμε ότι τα εμπόδια είναι δημιουργικά και η ενσωμάτωσή τους μέσα στη σκέψη μας είναι απαραίτητη για την εξέλιξή μας.